Η γυμναστική για μένα και η αγάπη για αυτή ξεκίνησε από πολύ νωρίς. Σε μια ηλικία ήδη τετάρτης δημοτικού θυμάμαι, ξεκίνησα ταεκβοντό. Ωραία ήταν. Από εκεί κέρδισα αξίες όπως η πειθαρχία, η αυτοκυριαρχία, καθώς έφτασα να παίζω σε υψηλό επίπεδο. Συνειδητοποίησα όμως νωρίς ότι δεν μου αρέσει να παλεύω με άλλους, αλλά μου αρέσει να παλεύω με τον ίδιο μου τον εαυτό. Εκεί μπήκε το παρκούρ στη ζωή μου και μου την άλλαξε για πάντα. Ωραίος! Έμαθα τη φιλοσοφία της και την έχω στη ζωή μου μέχρι και σήμερα. Μέσα από εκείνη έμαθα να βάζω στόχους φυσικούς αλλά και νοητούς και να δουλεύω σκληρά για να τους πετύχω. Το παρκούρ είναι αίτιο για κάποιες από τις πιο δυνατές εμπειρίες που έχω ζήσει, αλλά καθώς και κάποιες από τις πιο δυνατές φιλίες που κρατάω ζωντανές ως και σήμερα. Power! Σαμί, Σικούρ, Κάρλος, Τζόναθαν, εδώ Γιάννης, Μπατού. Μια δήλωση. Είμαι αγχωμένος. DFT, γαμάμε! Μια δήλωση. DFT, αρρώστια! Το παρκούρ μου έμαθα να αγαπάω το σώμα μου, να εξερευνώ τις δυνατότητες του και να παραμένω περίεργος για το πώς να μάθω περισσότερα. Είναι μια ανικανοποίητη περιέργεια που ελπίζω να μην χαθεί ποτέ. Η κίνηση και η γυμναστική με κρατάει παιδί, με κρατάει χαρούμενο, με κρατάει υγιή και ισορροπημένο. Το σώμα όμως δεν είναι αθάνατο. Το σώμα είναι το μεταφορικό μας μέσο για να κινούμαστε στο περιβάλλον μας, να εξερευνούμε νέα μέρη. Enough of this! Woo! Fuck yeah! Hey! Woo! Να γνωρίζουμε καινούριους ανθρώπους και να κάνουμε εμπειρίες. Γιατί εν τέλει εμπειρίες είναι το μόνο που θα μείνει αναλύωτο και ζωντανό στη ζωή μας. Και είναι σημαντικό να μην παίρνουμε την υγεία μας δεδομένη, αλλά να προσέχουμε και να φροντίζουμε το σώμα μας για να κρατήσει. Πολύ πιθανό στο ταξίδι αυτό οι τραυματισμοί να βρεθούν στο δρόμο μας. Το σημαντικό όμως είναι να μην τους αφήσουμε να μπουν εμπόδιο σε αυτό που αγαπάμε, αλλά να βρούμε τρόπους να προσαρμοζόμαστε και να αγαπήσουμε την κίνηση ξανά από την αρχή. Σήμερα δεν κάνω παρκούρ όπως παλιά. Σήμερα το παρκούρ για μένα είναι η καλλιτεχνική γυμναστική και η ζωή η ίδια. Σε αυτήν δεν είμαι ειδικός, ούτε είμαι ο καλύτερος. Και η μεγαλύτερη μου δύναμη είναι ότι ξέρω πως δεν ξέρω τίποτα ακόμα και διψάω να μάθω κι άλλα. Όπως και να περάσω τις γνώσεις, την αγάπη και το πάθος μου σε όσους βρεθούν στον δρόμο μου να το εκτιμήσουν. Η αγάπη μου για αυτό που κάνω υπερνικάει κάθε εμπόδιο που θα μου σταθεί να πετύχω το σκοπό μου. Να εξερευνήσω την περιέργειά μου και τα όρια του σώματός μου. Γιατί, όπως είπε και ο Σωκράτης, κανείς άνθρωπος δεν έχει το δικαίωμα να μεγαλώσει ερασιτέχνη στη φυσική άσκηση. Είναι ντροπή να γυρνάει κανείς και να μην δει ποτέ την μορφιά, αλλά και τις δυνατότητες του ανθρώπινου σώματος. Ευχαριστώ.